βρισκόμαστε σήμερα εδώ, τρία θέματα θα δείξω. Πρώτον, θα πω δύο σχόλια για την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, για την πολιτική, όπως διαμορφώνεται πλέον από τη Νέα Αριστερά, κατά τη γνώμη μου, επικεντρωμένη στα μεγάλα θέματα και στις μεγάλες αλλαγές και σωστά. Και θα κλείσω με ένα σύντομο σχόλιο για τις εξορίξεις και την πολιτική που ακολουθούμε και πρέπει να ακολουθούμε. Θα ξεκινήσω από το πρώτο. Η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, πέρα από το πολιτικό μπλοκ το οποίο έφτιαξε την επαύριο του δημοψηφίσματος και το οποίο διατήρησε προσθέτοντας πολιτικές δυνάμεις στην παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι, το εξυγχρονιστικό Πασόκ και πολλές άλλες πολιτικές, ένα μπλοκ το οποίο διαμορφώθηκε. Στην περίοδο της διακυβέρνησης διαμόρφωσε και ένα ισχυρό κοινωνικό μπλοκ και το οποίο δεν το διαμόρφωσε τυχαία. Πρώτη φορά ίσως είναι αμπλοκ η ελίτ με ένα κόμμα στην Ελλάδα. Αμπλοκ. Πρώτη φορά. Από το 1975 μέχρι σήμερα, από το 1974 μέχρι σήμερα. Το έκανε αυτό με τον καπιταλισμό της απληστίας, με την έκρηξη των κερδών, με τις φοροαπαλλαγές. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι έχει ένα συμπαγές φαινόμενο. Δεύτερο σημαντικό. Τα μεσαία στρώματα. Τα μεσαία στρώματα, η Νέα Δημοκρατία έκανε συγκρουσιακή πολιτική. Κόρησε τα μεσαία στρώματα. Δεν τα είδαν μπλοκ παραδοσιακού τύπου. Τα χώρισε σε δύο κομμάτια. Τα χώρισε με την επιστρεπτέα προκαταβολή. 8 δις πήραν οι μικρομεσαίες δραστηριότητες, οι οποίες κατέγραφαν κέρδη. Πέταξε τους άλλους μισούς. Τους είπε, δεν με ενδιαφέρεται, μηδέν θα πάρετε. Συγκρουσιακή πολιτική. Είναι συγκρουσιακή πολιτική της με το φορολογικό. Φόρο απαλλάσσει το δυναμικό κομμάτι και λέει στο αδύναμο θα πληρώσετε κάτι της. Και άρα η συγκρουσιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είχε ένα σταθερό πυρήνα γύρω από τον οποίο συσπηρώθηκε. Και το τρίτο και βασικό είναι το εντυπωσιακό φαινόμενο που αν δεν το εξηγήσουμε δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Την ηγεμονία της στις παραδοσιακές λαϊκές συνοικίες. Που ήταν το κάστρο του Πασόκ, το κάστρο του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε κάστρο της Νέας Δημοκρατίας. Πώς θα το εξηγήσουμε. Αν δεν μπούμε λίγο στη δυναμική της οικονομίας, στο ρόλο της εργασίας και στον τρόπο που χειρίστηκε τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης, την έλλειψη εργατικού δυναμικού και την αύξηση των μισθών κλπ. Και μια πληθώρα άλλων θεμάτων. Άρα, η πρώτη και βασική μου διαπίστωση είναι ότι η ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας θέλει κάτι περισσότερο από μία απαρνητική προσέγγιση, η κακή που είναι με τις πέντε ελίτ και δεν ενδιαφέρονται για το λαό και συμπνίουν, κλείνουν τους μικρομεσαίους και όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς. Θέλει κάτι πιο περίτεχνο από αυτό και θέλει και μία πολιτική αντανάκλαση στη δική μας στρατηγική. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Το δεύτερο θέμα. Καλός ή κακός, η πολιτική εξακολουθεί να στηρίζεται στα μεγάλα θέματα. Τελεία. Οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός, δεν ξέρω τι, κουκές είναι αριθμός. Μεγάλα θέματα. Για όσο διάστημα παίρνει μια δημοσκόπηση και λέει ποιον εμπιστεύεστε για τη διαχείριση της οικονομίας. Νέα Δημοκρατία 42%, ΣΥΡΙΖΑ πρώτου 23-20%, δεν επαναχτυπιόμαστε. Θέλει στρατηγική στα μεγάλα θέματα. Και τα μεγάλα θέματα, νομίζω τα έθιξε και ο Χαρίτσες χθες, έχουν μεγάλες ταμπέλες. Κλιματική κρίση. Κλιματική κρίση, πέρα από το περιβαλλοντική της διάσταση, αλλάζει όλο το σύστημα της οικονομίας. De facto. Άρα, εμείς ή θα απαντήσουμε στο κεντρικό ερώτημα. Το κεντρικό ερώτημα για την οικονομία παραμένει. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πιο φτωχοποιημένη χώρα στην Ευρώπη. Υπάρχει εναλλακτική στρατηγική στο μοντέλο της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία, συνδυασμένο με την κλιματική κρίση ή όχι.
Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Ή θα απαντηθεί αυτό το ερώτημα με οποιοδήποτε τρόπο αξιόπιστο, ότι όντως είναι δυνατόν η κλιματική κρίση να συνδυαστεί με μια παραγωγική, τεχνολογική, περιβαλλοντική στροφή της οικονομίας, η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες καλύτερης ανάπτυξης, καλύτερης αναδιάταξης όλης της οικονομίας ή όχι. Ή είμαστε φορείς ενός κεντρικού αφηγήματος, ή δεν υπάρχει άλλη λύση και θα κάνουμε διάφορες μπαλωματικές παρεμβάσεις για να κάνουμε την παράθεση σε αυτού του τύπου. Το ίδιο ισχύει με την κοινωνική δικαιοσύνη και την πολιτική των μισθών και του κοινωνικού κράτους κλπ. Γίνονται αυτά χωρίς μια ανάπτυξη της οικονομίας, μιας και μισθή, που γνωρίζουμε τους πάντες ότι αναπτύσσονται με βάση το ρυθμό ανάπτυξης οικονομίας, την αύξηση της παραγωγικότητας, άντε και λίγο αναδιανομή, μέχρι εκεί. Αν δεν υπάρχει λοιπόν μια στρατηγική η οποία να δίνει ένα μήνυμα ότι υπάρχει διαφορετικό μοντέλο, ότι είναι εφικτό με κάποιες εθνικές πρωτοβουλίες, με επιστροφή του κράτους, με δεν ξέρω τι, με ανανέωση, με μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη χωροταξία, στο περιβάλλον, δεν ξέρω τι, ότι δημιουργούνται συνθήκες μιας διαφορετικής στρατηγικής, το αφήγημα παραμένει προβληματικό και το ίδιο και τις κοινωνικές ανισότητες. Και το κοινωνικό κράτος το θέλουμε και τους μισθούς τους θέλουμε με το υπάρχον φορολογικό σύστημα. Ερωτηματικό. Ή θέλεις μια μεγάλη τομή στο φορολογικό σύστημα που να αποκαταστήσει τους κανόνες δικαιοσύνης και με συγκρούσεις φυσικά. Άρα τα θέματα είναι εκεί. Και στις επιπρόσθετα σε όλα αυτά τα μεγάλα θέματα ζούμε σε μια εποχή πολιτισμικών πολέμων. Δεν υπάρχει θέμα από αυτό. Η Αμερική και η Ευρώπη είναι διχασμένες κοινωνίες σε δύο ακραίες πολιτισμικά μπλοκ, τα οποία επαναθεωρούν τα πάντα. Τις απλώσεις στην Αμερική, την παιδεία, την εκπαίδευση, το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Τα δύο τρίτα των Ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών λένε ότι ο εμφύλιος πόλεμος δεν έγινε για το θέμα της σκλαβιάς. Είναι απαγορευμένη λέξη. Εμφύλιος πόλεμος ήταν άλλου τύπου στην Αμερική. Δεν έγινε για την απελευθέρωση των δούλων. Δεν μιλάμε για ακραίους πολιτισμικούς πολέμους, οι οποίοι στην Ευρώπη περισσότερο παρά ποτέ επανέρχονται γύρω από τα δικαιώματα, τα θέματα που συζητάμε, τη μετανάστευση, τη μεγάλη συντηρητική και ακροδεξιά στροφή στους πολιτισμικούς πολέμους απέναντι στους δικαιωματιστές, κατακτής και ούτω καθεξής. Μπαίνω στο τελευταίο θέμα, για τις εξορίξεις και την εμπειρία από αυτές οι εξορίξεις. Σήμερα είναι σαφές ότι η θέση μας πρέπει να είναι όχι στις εξορίξεις. Η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όμως είχε ταυτιστεί με τις εξορίξεις. Και ο λόγος ήταν διπλός και πρέπει να είναι σαφές όλους. Διότι μια συζήτηση πρέπει να ξεφεύγει από τις γραφικότητες του ΜέΡΑ25 και πολλών άλλων δυνάμεων. Οι εξορίξεις είχαν μια διπλή διάσταση. Ήταν η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία έλεγε θα πάμε στις ΑΠΕ με στόχους το 30 και το 50 και με μεταβατικό καύσιμο το φυσικό αέριο, το οποίο σας θυμίζω το παράγουν δύο χώρες στον κόσμο, η Αμερική και η Ρωσία, δεν πετρέλαιο που το παράγουν όλοι. Είναι δύο χώρες, το 70%, μετά έχει λίγο το Κατάρ και κάτι άλλο. Άρα θα πάμε με φυσικό αέριο και η γεωπολιτική διάσταση ισχυρή. Διότι η Γερμανία που είναι ο μεγάλος καταναλωτής το έπαιρνε από τη Ρωσία και η Ιταλία που είναι ο δεύτερος μεγάλος καταναλωτής έψαχνε για διαφοροποιημένες πηγές να προέλθει φυσικό αέριο από κάπου αλλού, το Αζερβαϊτζάν με τους Αγωγούς. Και έτσι προέκυψε το θέμα της Ανατολικής Μεσογείου. Δεύτερη διάσταση. Η ευρωπαϊκή πολιτική κατέρευσε με την κρίση της Ουκρανίας, αυτή η συγκεκριμένη πολιτική, αλλά ήταν κυρίαρχη πολιτική προδεκαετίας. Και η δεύτερη διάσταση είναι η γεωπολιτική σε σχέση με τη γειτονιά μας. Η γειτονιά μας έχει πολλές εντάσεις, Ελλάδα-Τουρκία και πολλαπλές άλλες. Η πολιτική των εξορίξεων έφερε για πρώτη φορά
μια πληθώρα χωρών στην περιοχή σε μια συνεννόηση. Και εξ αυτού χαράχθηκαν οι ΑΟΣ εντός πενταετίας. Να σας θυμίσω ποιες ΑΟΣ χαράχτηκαν. Χαράχτηκε η ΑΟΣ Ελλάδας-Ιταλίας, ευκολάκι. Χαράχτηκε η ΑΟΣ Ελλάδας-Αιγύπτου, πολύ σημαντική. Η έτοιμη ήταν, απλώς την ολοκλήρωσε η Νέα Δημοκρατία. Κύπρο-Ισραήλ. Άνοιξαν οι συζητήσεις Κύπρος-Ισραήλ-Λίβανος. Και φυσικά επανήλθε το θέμα με την Αλβανία, το οποίο ήταν, χρειάζεται κάποιες διορθώσεις και ούτω καθεξής. Δεύτερον, αυτή η γεωπολιτική διάσταση επιπρόσθετα διαμόρφωσε ένα νέο πεδίο μέσα στο οποίο συζητούν όλο αυτό το φάσμα της Ανατολικής Μεσογείου λίγο πριν εκδηλωθεί αυτά που ζούμε στις μέρες μας. Στην Ανατολική Μεσόγειο φτάστηκε το East Mediterranean Gas Forum. Από την Ιταλία, την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Ιορδανία και την Αίγυπτο. Μετά από βέτο της Ελλάδας δικό μας, το Ισραήλ θα παρίστατο μόνο εφόσον έκανε αποδεχθεί την Παλαιστινιακή Αρχή στο Gas Forum, το οποίο έγινε αποδεκτό. Άρα ξαφνικά φτιάχτηκε ένα πεδίο γεωπολιτικής γύρω από αυτά τα θέματα, το οποίο είχε μια πολύ σκληρή και σοβαρή διάσταση. Οι ευρωπαϊκές εξελίξεις και η συζήτηση αυτή διαμόρφωσαν φυσικά ένα πολύ διαφορετικό πλαίσιο την τελευταία δεκαετία, το οποίο ανάμεσα στα άλλα, όλη αυτή η συζήτηση, η χάραξη των ναών κτλ., είχε κρυμμένη διάσταση φυσικά και το μεγάλο θέμα το οποίο αποτελεί το επίκεντρο της γεωπολιτικής συζήτησης σήμερα για την Ελλάδα, Τουρκία, την Τουρκία, Κύπρος και τον τρόπο που θα διαμορφωνόταν εξίσου η επίλυση και του τελευταίου σε εισαγωγικά εκκρεμούς θέματος. Άρα κλείνω αυτή την ενότητα. Το όχι είναι σε εξορίξεις του 14, του 15 ή του 16. Δεν είναι ένα θέμα περιβαλλοντικό. Είναι ένα θέμα διπλά ευρωπαϊκό και γεωπολιτικό. Το 2023 δεν έχει κανένα νόημα αυτή η συζήτηση και οι δύο όροι έχουν εκλείψει. Ο πρώτος, διότι κατέρευσε αυτή η πολιτική και πρέπει να πάμε σε γρήγορη απανθρακοποίηση. Άρα οι στόχοι του 2050 τους έχουμε φέρει ήδη στο 2040 και τους στόχους του 2030 τους έχουμε φέρει παρακάτω. Και δεύτερον, η γειτονιά μας έχει μετατραπεί σε ένα πολεμικό πεδίο που καλύτερα να μην το σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ.